Σε μια δύσκολη θερινή σεζόν με πολλές διακυμάνσεις, η πλειότητα στα ξενοδοχεία αγγίζει το 100%, με τον Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο, να σημειώνει τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Είναι πολύ αυξημένη γενικά η κίνηση αυτές τις μέρες, ειδικά το 15 Αύγουστο, όπως κάθε χρόνο. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, αγγίζουμε το σχεδόν 100% μας. Είναι ποσοστά τα οποία θα διατηρηθούν και για αρκετές ημέρες, σχεδόν μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Είναι ένα καλοκαίρι, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, είναι ένας Αύγουστος αρκετά καλός. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους, άγγιξε το 100% μετά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Κύριο λόγο, εμείς είχαμε ήδη τα περισσότερα δωμάτια μας κλεισμένα. Υπάρχουν και οι last minute επισκέπτες που έρχονται, αλλά σε γενικές γραμμές ήμασταν από νωρίς σαν ξενοδοχείο. Την πληρότητα την αγγίξαμε μετά τις 10 Αυγούστου και επιμηκύνεται έτσι λίγο μέχρι το τέλος του μήνα. Στην πλειονότητά τους οι περισσότεροι επισκέπτες είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες και έχουμε όπως πάντα και Έλληνες από το εξωτερικό, οι οποίοι κάνουν έτσι αρκετές διανυκτερεύσεις. Είναι περισσότερο Έλληνο-Αυστραλοί, Έλληνο-Αμερικανοί. Τώρα το 15 Αύγουστο είναι πιο πολλοί Έλληνες. Γενικά το καλοκαίρι όμως, από όσο γνωρίζω και από συναδέλφους, είχαμε ξένο τουρισμό. Ανεβήκαν από ό,τι ξέρω και τα ιδιωτικά τζέτ, ας πούμε, στο αεροδρόμιο, οπότε είχαμε πιο πολύ ξένο κόσμο. Φέτος, λόγω οικονομικών δυσκολιών, οι περισσότεροι επιλέγουν να κάνουν 4 με 5 διανυκτερεύσεις. Τον Αύγουστο σίγουρα υπάρχει και μια πολιτική που ακολουθεί κάθε ξενοδοχείο. Ας πούμε, ένας μέσος όρος είναι με 5 με 7 ημέρες σίγουρα. Και από εκεί πέρα μπορεί να είναι και παραπάνω. Ένα πενθήμερο σίγουρα θα το κλέψουν, θεωρώ. Τώρα είναι και ο καθένας στα οικονομικά του και το, τι θέλει, τι παροχές θέλει να έχει. Το θετικό είναι πως με τα μέχρι ως τώρα στοιχεία φαίνεται πως ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης θα κινηθούν σε πολύ καλά επίπεδα, κυρίως με ξένους τουρίστες. Φαίνεται ότι πάει και εκεί πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουν και οι πτήσεις που βοηθάνε, από όσο γνωρίζω, και μέχρι τον Νοέμβρη, οπότε υπάρχει ανωδική πορεία. Αναμένουμε μια καλή πληρότητα και για τις αρχές Σεπτέμβρη. Μετά τα σχολεία βέβαια πάντα υπάρχει έτσι κλασικά μια μικρή κάμψη. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι.